Ένα σημαντικό μνημείο εκατοντάδων ετών, ο πύργος Μπίστιμου Βελά στην Άνδρο, κινδυνεύει να καταρρεύσει και κάποιοι πολίτες βρήκαν έναν πρωτότυπο τρόπο για να τραβήξουν την προσοχή των αρμοδίων. Τείχοι που κουβαλούν τη δική τους ιστορία. Κομμάτια μιας άλλης εποχής που προσπαθούν πεισματικά να σταθούν όρθια για αιώνες. Στη μορφή που έχει σήμερα, ανακατασκευάστηκε γύρω στο 1690, όταν και εγκαταστάθηκε η οικογένεια του Σταματέλου Μπίστη για 2,5 αιώνες. Οι άνθρωποι που νοιάζονται για τον πύργο Μπίστη Μουβελά στις Στενιές Άνδρου βλέπουν ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης και βγάζουν κραυγή αγωνίας με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Στις 11 Αυγούστου μπήκανε κάποια πανό τα οποία απεικονίζουν τη φωνή του ίδιου του πύργου, ο οποίος έχει φτάσει σε κατάσταση κατάρρευσης, όπου ο ίδιος ο πύργος αρχίζει και φωνάζει και λέει: «Βοήθεια, σώστε με, πέφτω». Υπήρχε μια ηχητική κατάσταση, η φωνή του πύργου, η οποία αναστέναζε καθώς καταραίει. Ο κύριος Παπαδάκης, που συνέταξε το 2017 μελέτη για τον πύργο της Άνδρου και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Να το αγκαλιάσει το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρθουν άμεσα τα άμεσα μέτρα. Ο πύργος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί έτσι ώστε το παρελθόν να έχει αρμονικά θέση στο μέλλον. Η πρόθεσή μας είναι να κάνουμε πρέσβη στα ίδια τα μνημεία, να εμπλέξουμε δημιουργικά την κοινότητα, να δημιουργήσουμε δράσεις παραστασιακών περιηγήσεων, δίκτυα με άλλα μνημεία.